Καλησπέρα από το Υπουργείο Υγείας. Τα μέτρα που λάβαμε μέχρι σήμερα είχαν δύο στόχους. Πρώτον, να περιορίσουν τη μετάδοση του νέου ιού στον πληθυσμό και δεύτερον, να ενισχύσουν το σύστημα υγείας προκειμένου να παραμείνει λειτουργικό και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιόδου που είναι αυξημένες. Τα καταφέραμε. Αποκτήσαμε νέες συνήθειες. Οι συνήθειες αυτές πρέπει να μας γίνουν τρόπο ζωής. Πρέπει να αποτελέσουν κανόνα και θα το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, προκειμένου να κερδίσουμε τη μάχη η οποία δεν έχει ακόμα κριθεί. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες? Η υγιεινή των χεριών, τακτικό πλύσιμο δηλαδή και χρήση αντισηπτικού, η αναπνευστική υγιεινή, η χρήση καλύματος, η μάσκας που καλύπτει τη μύτη και το στόμα όταν βρισκόμαστε σε κλειστό χώρο και υπάρχει συγχρονισμός και η τήρηση της ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ δύο ατόμων. Αυτοί οι κανόνες πραγματικά θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους από εδώ και πέρα. Οι στόχοι μας πλέον είναι δύο. Να είναι σε ετοιμότητα το σύστημα υγείας σε περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων και να επιστρέψει το σύστημα υγείας σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα νοσοκομεία αναφοράς κορονοϊού συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους ως νοσοκομεία αναφοράς. Η διαλογή ύποπτων κρουσμάτων συνεχίζεται σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας κορονοϊού παραμένουν σε ετοιμότητα. Τα νοσοκομεία Παμακάριστος, Αγία Βαρβάρα και Νίμιτς παραμένουν σε αποκλειστική χρήση για ασθενείς με κορονοϊό. Τα νοσοκομεία επανέρχονται σταδιακά από την ερχόμενη Δευτέρα στην κανονική λειτουργία τους με την επανέναρξη των τακτικών χειρουργείων και των απογευματινών χειρουργείων. Σε κάθε νοσοκομείο της χώρας ορίζονται κλινικές ετοιμότητας για τον κορονοϊό. Στα μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργούνται στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μονάδες αποκλειστικά για τον κορονοϊό. Συνεχίζουμε ταυτόχρονα να υλοποιούμε το σχέδιο επέκτασης των μονάδων εντατικής θεραπείας με τη λειτουργία νέων κλινών. Δημιουργούμε ταυτόχρονα στρατηγικό απόθεμα υλικών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυξημένες ανάγκες λόγω αύξησης των κρουσμάτων την επόμενη περίοδο. Αξιοποιούμε τις δωρεές ιδιωτών, μεγάλων δωρητών, φορέων και οργανισμών. Προμηθευόμαστε απαραίτητα υλικά, εξυγχρονίζουμε τις υποδομές μας, αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό μας. Οι δωρεές αυτές έχουν πλησιάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 3.748 άτομα ήδη υπηρετούν σήμερα στο σύστημα υγείας. Πολύ περισσότερα από τις αρχικές μας προβλέψεις των 2.000 ατόμων. Αυξήσαμε την περίοδο αυτή των δύο μηνών κατά 145 εκατομμύρια ευρώ τη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η χρηματοδότηση αυτή θα συνεχιστεί. Έχουμε πει ότι δεν τίθεται θέμα χρημάτων. Προέχει για εμάς η προστασία όλων των συμπολιτών μας. Οι νέες υπηρεσίες που ξεκίνησαν την περίοδο της πανδημίας συνεχίζουν να παρέχονται κανονικά, όπως για παράδειγμα η γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ενθαρρυντικό γεγονός για εμάς αποτελεί η μαζική συμμετοχή συμπολιτών μας άνω των 10.000 στην πλατφόρμα εθελοντισμού που δημιουργήθηκε για την πανδημία. Η πλατφόρμα αυτή παραμένει ενεργή. Αυξάνουμε την παραγωγική δυνατότητα διεξαγωγής μοριακού ελέγχου ανίχνευσης του κορονοϊού. Θα καλύψουμε με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες για διεξαγωγή τεστ, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια που έχει θέσει η Επιτροπή των Ειδικών Επιστημόνων, όπως για παράδειγμα την διενέργεια ελέγχου στο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας και σε πληθυσμούς αυξημένου κινδύνου για νόσηση. Η Επιτροπή των Ειδικών, η Ειδική Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας, όπως λέγεται, συνεχίζει κανονικά τις συνεδριάσεις της. Για εμάς, η επιδημιολογική επιτήρηση του νέου κορονοϊού
παραμένει αναγκαία και θα συνεχιστεί. Τα αποτελέσματα της επιτήρησης αυτής θα αποτελέσουν το γνώμονα για την λήψη των απαραίτητων αποφάσεων. Επιπλέον, οι Έλληνες ερευνητές και τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα συνεχίζουν να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες και έρευνα για την ανακάλυψη της θεραπείας της νόσου και του εμβολίου. Τέλος, τα τεστ αντισωμάτων θα χρησιμοποιηθούν για επιδημιολογικούς σκοπούς, ενώ τα ταχεία τεστ, τα rapid test, ανίχνευσης του ιού, αυτή τη στιγμή αξιολογούνται. Διανύσαμε τεράστια απόσταση, όλοι μαζί, σε μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να καλύψουμε ελλείψεις δεκαετιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να ανταπεξέλθουμε στις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζει η πατρίδα μας. Το σύστημα υγείας έχει δημιουργήσει την παρακαταθήκη που θα μας επιτρέψει να το κάνουμε καλύτερο και πιο αποτελεσματικό. Έχουμε ακόμα δρόμο. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Όσα μέχρι σήμερα χτίσαμε, όσα μέχρι σήμερα κερδίσαμε, δεν πρέπει να τα χάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Νέοι κανόνες και νέες συνήθειες. Περισσότερα μπορεί να μας πει